Начнем, помолясь. Царю небесному. Με τη βοήθεια του Θεού ξεκινάμε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πατοχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ένας φίλος μου μας πρότεινε να πάμε μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το Άγιο Όρος, παρόλο που ζούσα στην Ελλάδα. Και αφού μου εξήγησε ότι είναι μια περιοχή με μοναστήρια κτλ., λέω τι να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα. Μου λέει, θα πάμε, λέει, στα μοναστήρια, έχει δωρεάν φαγητό και ύπνο και θα κάνουμε και μπάνια, λέει, από το ένα μοναστήρι ανάμεσα στο άλλο θα κάνουμε μπάνια. Και μας είχαν τελειώσει τα λεφτά γιατί ήταν στο τέλος του καλοκαιριού. Οπότε δέχτηκα να πάμε, ας πούμε, για αυτόν τον λόγο. Όταν πήγαμε όμως στο Άγιο Όρος, έπαθα μία έκπληξη. Αφενός μ' άρεσε πολύ το περιβάλλον. Τη πιο μεγάλη έκπληξη όμως την έπαθα όταν άρχισα να συζητώ με τους μοναχούς. Εκεί διαπίστωσα ότι αυτοί τα έχουν, λέει, ένα κώδικα αξιών τελείως ανάποδο από αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή είχε μια τέτοια διάθεση προσφοράς που δεν ξαναδάμε στον κόσμο με τίποτα και μου έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός. Στο μοναστήρι που μείναμε, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, έπιασα γνωριμία και φιλία με έναν συνομήλικο μοναχό. Όπως συζητούσαμε, έπαθα μεγάλη εντύπωση. Αυτός λοιπόν μετά τις συζητήσεις που είχαμε μου πρότεινε να πάω να συναντήσω τον πατέρα Παΐσιο. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να πάω. Μου λέει εδώ κοντά είναι 20 λεπτά πιο κάτω. Λέω τι να πάω να κάνω εκεί πέρα. Βρε πάνε μου λέει αυτός δεν είναι σαν και εμάς ας πούμε. Λέω δηλαδή τι έχει αυτός. Μου λέει αυτός κάνει θαύματα. Και κατέβηκα κάτω να συναντήσω τον γέροντα. Το κελάκι του γέροντα, το σπίτι του γέροντα ήταν μέσα στο δάσος και ήταν περιτριγυρισμένο με ένα φράχτη από σύρμα. Έφτασα λοιπόν εκεί έξω από το φράχτη, από την αυλόπορτα, χτύπησα ένα σίδερο που είχε και είδα κάποιος βγήκε, δεν μπορούσα να δω το πρόσωπο και μου λέει, παιδί μου λέει, τι θέλεις. Λέω, τον γέροντα Παΐσιο. Και τι τον θέλεις. Λέω, δεν θα μου ανοίξεις. Κρέμασε το κλειδί πάνω σε ένα σύρμα που σύρθηκε από το σπίτι μέχρι την αυλόπορτα, ξεκλείδωσα εγώ και άρχισα να προχωράω προς το σπίτι. Όταν έφτασα κοντά στο σπίτι, αυτό ήταν σε ένα μπαλκονάκι από πάνω και εγώ από κάτω. Μου λέει, μου έχει πέσει η ζακέτα μου εδώ κάτω, λέει, δεν μου τη δίνεις λίγο. Πραγματικά πλησίασα εκεί κοντά, έσκυψα να πάρω τη ζακέτα και άπλωσα το χέρι μου έτσι, τεντώθηκα προς τα πάνω, να του τη δώσω. Το κεφάλι μου έπεσε απότομα προς τα κάτω. Γιατί είδα ένα φως, μια λαμπρότητα. Αλλά αυτό το φως που έβλεπα, αυτή η λαμπρότητα, αυτή η λάμψη, αυτό το πνευματικό μεγαλείο, δεν είναι ας πούμε σαν ένα φλάς ή σαν ένα δυνατό φως. Αλλά μου έφερε μια βαθιά αλλίωση μέσα στο μυαλό μου, στη ψυχή μου και στο σώμα μου. Και με έναν κάποιο τρόπο έγινα εκστατικός. Γύρισα λοιπόν να περπατήσω και την ώρα που περπατούσα σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν, λέω, μα τι είναι αυτό που είδα τώρα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να λάμπει, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βγάζει φως. Τι συνέβηκε τώρα, τι είδα τώρα. Δηλαδή, όταν έκανα το γύρο, είδα μπροστά μου ξανά τον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχα αντικρίσει στο μπαλκόνι. Είδα ένα κανονικό γλυκό γεροντάκι. Θυμάμαι όταν είδα μια φορά την εικόνα της μεταμόρφωσης,
που είναι ζωγραφισμένος ο Θεός, ο Χριστός να λάμπει και οι Απόστολοι κάτω, τότε ξύπνησε το μυαλό μου και είπα κάτι τέτοιο έγινε και με μένα όταν είδα την πρώτη φορά τον Γέροντα. Μετά από ένα μήνα λοιπόν είπα στον εαυτό μου ότι αυτά τα πράγματα γίνανε, τα είδες μόνος σου, δεν σου τα είπε κανένας άλλος, οπότε δεν μπορείς να παριστάνεις ότι δεν κατάλαβες, ότι δεν είδες. Πρέπει να πας πίσω να δεις τι έγινε και να βγάλεις ένα συμπέρασμα και να βγάλεις μια άκρη. Αυτό το βουνό εκεί μπροστά είναι ο Άθος. Αυτό δεξιά. Για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επεισόδιο 1. Γέννηση, παιδικά χρόνια, εφηβεία. Με τη χάρη του Θεού επισκεφθήκαμε το Άγιον Όρος. Συναντήσαμε αγιορείτες γέροντες, συζητήσαμε για την πνευματική ζωή και για το ότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε οι άνθρωποι χάνουν τον προσανατολισμό τους. Δεν έχουν παραδείγματα. Αυτός είναι ο γέροντας Γαβριήλ. Σε ένα από τα επεισόδια αυτής της ταινίας θα σας μιλήσουμε οπωσδήποτε γι' αυτόν. Ένας άλλος αγιορείτης γέροντας, ο πατήρ Ευθύμιος, μας συμβούλευσε να γυρίσουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή ενός σύγχρονου ασκητή, ανθρώπου Άγιας Ζωής, του γέροντα Παϊσίου. Να λοιπόν που το γυρίσαμε. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «Ο βίος του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», που γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Ισαάκ το 2004. Εδώ είναι ο βίος του σε ρωσική μετάφραση. Ο συγγραφέας του βίου, Ιερομόναχος Ισαάκ, κοιμήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1998. Ο τάφος του είναι κοντά στην καλύβα του Ευθυμίου. Επίσης, σε αυτή την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη και θα δείτε τα μέρη όπου έζησε. Ιερομόναχος Ισαάκ, ο βίος του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Κεφάλαιο 1. Η κατασάρκα και κατά πνεύμα πρόγονη, τα κριτικά φάρασα, η οικογένεια του γέροντα. Τα φάρασα, η Βαρασιό, η πατρίδα του γέροντος Παϊσίου, ήταν πριν από την ανταλλαγή ένα νοικοκυρεμένο κεφαλοχώρι της ακριτικής Ρωμιοσύνης της Καπαδοκίας. Στα Φάρασα υπήρχαν 50 εκκλησίες, μερικές ήταν παλαιά μοναστήρια που κάποτε ήταν σε ακμή. Η τελευταία αναλαμπή και η τελειότερη έκφραση αυτής της παράδοσης ήταν ο εφημέριος του χωριού, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Η Αγία του Ζωή και τα πολλά του θαύματα έγιναν αιτία να προστρέχουν κοντά του χριστιανοί αλλά και μουσουλμάνοι από όλη την Καπαδοκία. Ζώντας το ευλογημένο αυτό περιβάλλον, οι πρόγονοι του γέροντα διακρίνονταν για την ιδιαίτερη ευλάβειά τους. Καλημέρα. Η μητέρα του γέροντα ονομαζόταν Ευλογία, καταγόταν από το γένος Φραγκοπούλου και είχε συγγένεια με τον Όσιο Αρσένιο. Οι ευλογημένες ψυχές Πρόδρομος και Ευλογία απέκτησαν 10 παιδιά. Τα ονόματά τους κατά σειράν ηλικίας είναι Ζωή, Μαρία, Ραφαήλ, Αμαλία, Χαράλαμπος, Αρσένιος, ο γέροντας Παΐσιος, Χριστίνα και Λουκάς. Όταν γεννήθηκε ο πατήρ Παΐσιος και θέλανε να τον βαφτίσουν οι γονείς του,
Γιατί ο πατέρας του, ο πατρός Παΐσιου, ήταν πρόεδρος του χωριού. Ήταν δεμένος πολύ με τον Άγιο Αρσένιο τότε και ήθελε να βάλει μεταξύ στην κολλή του Παΐσιου. Και τότε του λέει ο Άγιος Αρσένιος, μπορείς να βάλεις όσους, του παππού σου το όνομα, του παππού του το όνομα. Εγώ θέλω να βάλω το δικό μου το όνομα. Εγώ δεν δικαιούμαι να αφήσω ένας, λέει, στο πόδι μου. Καλόγερο. Αυτός χωρίς να ρωτήσει κανέναν ο Άγιος Αρσένιος, λέει, βαπτίζει το όνομα του Αρσένιος. Έγινε εκεί το σώσε. Ήταν οι συγγενείς του, οι θείοι του, οι θείες, ένας αλλαλαγμός, ένας πασουλισμός. Άρχισε να τα βάζουμε με τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν εφημέρωση στα Φάρας, ποιος είναι αυτός, χωρίς να με το ρωτήσει, και όντως δεν σε ρώτησε. Βγάζει το όνομά του και είναι δοξομανής και είναι φιλόδοξος και μας παίζει και τον Άγιο. Αυτός τα άκουγε όλα που γίνονται, αυτός έκανε το μυστήριο όμως με τα φόβου Θεού. Μόλις τέλειωσε το μυστήριο, τους κάλεσε ο Άγιος Αρσένιος και τους είπε: «Μη φωνάζετε, μη με κατακρίνετε και αμαρτάνετε. Την ώρα που πήρα να πάρω το παιδί και να πω βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, είδα ένα λαμπερό σταυρό στο μέτωπό του. Και αμέσως η χάρις μου είπε, αυτός θα είναι ο διάδοχος σου». Είτε είδε με το χάρισμα του προαιρετικό ότι αυτό το παιδί θα γινόταν, ας πούμε, μοναχός και θα γινόταν ένας Άγιος, ας πούμε, και θα συνέχιζε τρόπον την μαρτυρία και την εργασία την πνευματική του Αγίου, έτσι εξηγείται αυτό, είτε ότι με την ευχή του Αγίου Αρσενίου πήρε το παιδί ο μικρός τότε Αρσένιος, κατόπιν Παΐσιος πήρε αυτό τον καλό δρόμο. Και οι γονείς Εμπλανδία και Πρόδρομος, Παράλαμπος, Λουκάς, Χριστίνα, Μαρία, Ζωή και Αμαλία, Σωτηρία και η άλλη Κατερίνη. Ναι, ο μοναδικός που ζει. Το θυμάσαι τον Άγιο Αρσένιο, τον Αρσένιο. Αυτός ήταν ιερέας στο χωριό, μα ήταν ιερέας στο χωριό. Όλους και σένα ο Αρσένιος σε βάφτισε. Ο Άγιος Αρσένιος σε βάφτισε. Το έτος που γεννήθηκε ο γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώστηκαν οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές τους εστίες. Από τη Μικρά Ασία ξεριζώθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τότε πέθαναν πάνω από 350.000 άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, οι απώλειες ήταν πολύ μεγαλύτερες. Ξεκίνησαν στις 14 Αυγούστου του 1924. Μάλιστα, οι Τούρκοι ήρθαν νωρίτερα και άρχισαν να διώχνουν τον κόσμο. Ο πατήρ Αρσένιος, ως καλός ποιμένας, ακολουθούσε παντού το ποίμνιό του. Και παρότι ήταν ανταλλαγή πληθυσμών και όχι μετακίνηση, οι Τούρκοι, όπως πάντα, συμπεριφέρθηκαν σαν τις κακές σφίγγες. Ας πούμε, 1.000-2.000 κατοίκους τα Φάρασα, στην Ελλάδα ήρθαν οι μισοί. Όλοι οι άλλοι πεθάνανε από πείνα, από κακουχίες, από ταλαιπωρίες, από αρρώστιες, ώσπου να φτάσουν εδώ ήρθανε, το 1924 έγινε η ανταλλαγή. Και τότε και ο Παΐσιος ήταν ενός μηνών ή 40 ημερών περίπου. Στο καράβι, μέσα στο συνωστισμό,
κάποιος πάτησε το βρέφος, κινδύνεψε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός κράτησε στη ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο γέροντας βέβαια, από ταπείνωση έλεγε αργότερα, «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαφτίσματος, θα με έριχνα στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινε στον παράδεισο». Όλοι μέσα στο καράβι, παρωτάω ένα στον άλλο, το μπάτσο καημάκι ήταν στο καράβι σαν να... Αυτό γνώρι έφυγε. Ναι, πώς ήρθαμε το καράβι. Ο αρχιπέλαγος μόνο το λίγο χειριστήρι. Ωραία. Σε τρόπο παρακόμπασα, να σου πω. Το πλοίο ήταν μεγάλο. Ήταν ο πρόεδρος του χωριού και προστάτη με τους χωριανούς. Για να κάτω παιδί, τα μάτια τα σκυλιά σου του λέει. Τα σκυλιά σου πέλα εγώ αυτό. Ήταν σε ρίξε στη θάλασσα του. Ήρθαμε εδώ. Πώς θα πατάει αρχιπέλα. Τους γονείς του έμαθε να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται, διότι οι γονείς του δύο φορές την ημέρα προσεύχονται όλοι μαζί στην οικογένεια στο σπίτι. Μικρό παιδάκι όταν ήτανε εκεί στην Κόνιτσα, επειδή ήτανε έτρεχε πολύ και έβγαινε πρώτα στα παιδιά, τον κορόιδευαν προσφυγόπουλο και δεν τον άφηναν να τρέξει τα άλλα παιδιά. Και πήγαινε στη μητέρα του με παράπονο και της έλεγε: «Μητέρα, με κοροϊδεύουν τα παιδιά και δεν με αφήνουν να τρέχω». Τότε η μητέρα του έλεγε: «Παιδί μου, έχουμε εδώ χώρο, τρέξε εδώ πέρα. Γιατί θέλεις να σε βλέπουν, για να έχεις υπερηφάνεια ότι βγαίνεις πρώτος? Πρέπει να είσαι ταπεινός στη ζωή σου». Γι' αυτό το παράδειγμα της μητέρας του το ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έμεινε πάντα ταπεινός σε όλη του τη ζωή και ζούσε με απλότητα και με ταπείνωση. Μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη θα πρέπει να χρωστάμε σε αυτούς που μας ταπεινώνουν και μας αδικούν και μας ποτίζουν φαρμάκια, παρά σε εκείνους που μας τρέφουν με εκτίμηση και με γλυκά λόγια ή με νόστιμα φαγητά και γλυκά. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια, προσπαθούσε να το εφαρμόζει. Διάβασε πως όταν φοβάσαι σε έναν τόπο, πρέπει να συχνάζεις εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. «Είδα», διηγήθηκε, «από την ημέρα έναν άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο». Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισε.
Είχε μάτια ζωηρά και εκφραστικά, τόσο φωτεινά που τον αποκαλούσαν γουμπισία στα φαρασιώτικα, που σημαίνει πηγολαμπίδα. Ανέφερε ο γέροντας, κάποια μέρα τα αδέρφια μου ήταν στο χωράφι και εργάζονταν. Η μητέρα ετοίμασε το φαγητό, αλλά δεν είχε με ποιον να το στείλει και στενοχωριόταν. Το χωράφι ήταν 2 ώρες μακριά. «Δώσ' το να το πάω εγώ», της λέω. «Μα πού ξέρεις εσύ το δρόμο?» «Θα ρωτήσω», είπα. Ξεκίνησα χωρίς να ρωτήσω κανέναν, κρατώντας το χέρι του σταυρό, όπως έβλεπα στις εικόνες τους Αγίους Μάρτυρες, και ούτε κατάλαβα καλά από πού πήγα. Έφτασα στο χωράφι, άφησα το φαγητό και γύρισα αμέσως, γιατί περίμενε η μητέρα. Πολλά. Πολλά θυμούνται, πολλά έχουν πει, έχουν γραφτεί σε βιβλία, έχουν γραφτεί σε εκπομπές και τα λοιπά. Πάρα πολλά έχουν πάρει. Πάρα πολλά έχουν. Το μνημονεύω. Το μνημονεύω τώρα, αυτός ίσως μπορεί να μην έχει τη δικιά μου τη μνημόνευση, αλλά η μνημόνευση θα πει ενθύμηση. Πάντα το μνημονεύω γιατί εδώ στον Άγιο Νικόλαο ερχότανε και όσο ήταν σαν παιδί στη λειτουργία, αλλά και μετά που ήταν σαν καλόγερος. Πάμε να τον δει. Αυτός ίσως μπορεί να μην έχει τη δικιά μου τη μνημόνευση, αλλά... Η οικογένεια του Γέροντα Παΐσιου εδώ λειτουργούσε. Εδώ έρχονται. Το σπίτι του είναι κοντά. Ως παιδιά αγροτών, βοσκούσαμε τα άλογά μας στα κοινοτικά βοσκοτόπια. Από τις ασήμαντες παιδικές αντιδικίες μας, ήταν ολοφάνερο ότι ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι το ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήριο από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει τη φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας και άλλα, αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στη σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός, ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει το λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Χαρακτηριστικό παραμένει από τα παιδικά του χρόνια, όταν ήταν μικρό παιδί και έπαιζε με τους φίλους του εκεί και τους συμμαθητές του, τα παιδιά τότε ήταν άτακτα και βλαστημούσαν και κάποια μέρα βλαστήμησαν τον Χριστό. Τότε ο πατήρ Παΐσιος έτρεξε με κλάματα στα μάτια και πήγε στο εκκλησάκι εκεί της περιοχής, στο κημητήριο της περιοχής, και μπαίνοντας μέσα στο κλεισάκι άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Έκτοτε άρχισε να αγωνίζεται με περισσότερο ζήλο και να σκέπτεται έντονα το θέμα της αφιερώσεώς του στο Θεό. Πήγε στη Μητρόπολη Ιωαννίνων και ρώτησε τον πρωτοσύγγελο εάν μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να γίνει μοναχός. Εκείνος του απάντησε «Τώρα δεν μπορείς, αργότερα, να μεγαλώσεις». Ήταν τότε 15 ετών.
όταν ήταν έφηβος ο πατήρ Παΐσιος, μου έλεγε, θυμάμαι, πήγαινε και μάθαινε ξυλουργός. Και τότε αρισί, όταν εσχόλανε, πήγαινε μόνος στα χωράφια, στον κάμπο και προσευχόταν με κλάματα. Οι γονείς του ανησύχησαν. Άρχισαν να σχολιάζουν ότι πάει ο Αρσένος, θα γίνει καλόγερος, θα το χάσουμε. Ήρθε κάποιος θείος του από την Αθήνα, φιλόλογος, φίλος του λόγου, αλλά το λάμδα με μικρό. Λέει, αφήστε μου και θα τον τακτοποιήσω, αφήστε μου να τον τακτοποιήσω. Αυτός ως μορφωμένος που ήταν, το εισαγωγικό, του λέγω τον καλή, τον Αρσένιο, του λέει, μίλησε φανατικός. Ο Χριστός ήταν μεγάλος άνθρωπος, αλλά είναι όπως ο Βούδας, όπως ο Μωάμεθ. Έτσι είναι και ο Χριστός. Μην είσαι τόσο φανατικός ότι είναι Θεός ο Χριστός. Στην αρχή αντέδρασε ο Αρσένιος τότε, του λέει, όχι, εγώ πιστεύω στον Χριστό, αλλά μετά του έκανε ζημιά. Άρχισε ο διάβολος να τον πειράζει. Και σταμάτησε να πήγε να προσεύχεται. Είχε, δεν κοιμόταν, είχε λογισμούς, αμφιβολίες. Αλλά όμως απεφάσισε, λέει, είναι ο Χριστός, δεν είναι Θεός, εγώ θα τον αγαπώ και θα προσεύχομαι. Και μια φορά που πήγε και έκλαψε πάρα πολύ, αλλά μέσα του η αμφιβολία ήταν μόνιμη, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Δίπλα εκεί είχε έναν εξοκλήσει της Αγίας Βαρβάρας. Πήγε να ανάψει το καντήλι ο πατήρ Παΐσιος, ήταν πολύ στενοχωρημένος. Και θυμάμαι που μου έλεγε, εγωνάτισα κάτω, λέει, είμαι μόνος μου στο εξοκλήσι, προσευχώ μου με γοερές κραυγές. Χριστέ μου, δείξε με ένα σημείο ότι είσαι ο αληθινός Θεός. Μετά από ώρες κλάμα που έκανε. Ενώ ήταν σκυφτός εκεί, στη μέση της εκκλησίας, μόνος του. Ανοίγει η ωραία πύλη μόνη της, του ιερού βήματος. Και παρουσιάζεται ο Χριστός με το Ευαγγέλιο ανοιχτό και του λέει, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και αυτά που του είπε τα έγραφε και στο Ευαγγέλιο που το κρατήσουμε τα δύο του χέρια. Και τότε ο Χριστός, ο Αρσένιος τότε, ανεπάφτηκε το πνεύμα του και πήρε αυτήν την πληροφορία. Γι' αυτό ούτε και οι γονείς ακόμη δεν θα ζουν τα παιδιά τους όταν ο Θεός τα καλεί με την κλίση τους να γίνουν μοναχοί, ασυρματιστές της Εκκλησίας, διότι η αποστολή αυτή είναι πολύ μεγάλη και ανώτερη από αυτό που οι ίδιοι προσφέρουν στο Θεό με τη δική τους αποστολή. Και τον πάτερ Παΐσιο όταν ήσαν μικρή, λέτε. Καλά. Καλά, καλά. Πολύ καλά. Δεν είναι ακριβώς αυτό εδώ. Αυτό εδώ δουλεύουμε ρεύμα. Ο πάτερ Παΐσιος είχε το παλιό το... Με το πόδι έδινε την κίνηση όπως ήταν οι μηχανές που ράβανε. Ο τόρνος δεν ξέρω αν πήγατε απάνω στη Μονή στο Μείο. Υπάρχει στο υπόγειο και θέλουμε να το στήσουμε. Βέβαια δεν θα λειτουργήσει γιατί έχει ήδη σαρακοφαγωθεί. Τον έχουν φάει τα έντομα του σκουλίκι. Και με τον τόρνο έφτιαχνε διάφορα αντικείμενα. Έφτιαχνε γραβάθες. Ο τόρνος δεν ξέρω. Επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός γιατί αγάπησε την τέχνη του Κυρίου μας. Αυτές τις πατούρες, ο πάτερ Παΐσιος τις έφτιαχνε μόνος του. Με αυτά τα εργαλεία εκεί. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμα και φέρετρα. Από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα. Το κάνει... ένας μαραγκός στο στυλ δηλαδή του μοναχού δεν μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή ένας μοναχός, εγώ αν θα ήμουν σε μια μονή μπορούσα να καθίσω να κάτσω, να ψάξω, να φτιάξω. Αλλά δεν μπορεί να πουληθεί γιατί είναι πάρα πολύ... δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά να ζήσεις, να είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Ένας μοναχός μπορεί να πάρει ένα κομμάτι ξύλο και να καθίσει μια εβδομάδα και να βγάλει μια παράσταση, μια εικόνα. Αυτό το έφτιαξε με τα χέρια του Παΐσιος? Ναι, ναι. Το έφτιαξε ο γέροντας αυτό, το μικρό εικονισματάκι, και μέσα φυλάσσονται μερικές εικόνες και είναι και μερικά κειμένα που είχαν φέρει
οι παππούδες μας από τα φάρσα της Καπαδοκίας. Ο πλούτος τους ήταν, δεν ήταν να φέρουν χρήματα, μπορούσαν να πουλήσουν εκεί και να φέρουν χρήματα γιατί είχαν κάποια καλή κατάσταση, αλλά προτίμησαν να φέρουν τις εικόνες τους, τους Αγίους τους, να τους φέρουν κοντά τους, να τους προστατεύουν και εδώ στην Ελλάδα. Είχε υψηλή ιδέα για το μοναχισμό και προετοιμαζόταν όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε όσους του πρότειναν συνοικέσια, τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγερος», απαντούσε. Σε ένα γάμο, ο πατέρας του του ευχήθηκε «και στη χαρά σου». Από τότε δεν του ξαναφίλησε το χέρι. Όχι από έλλειψη σεβασμού, αλλά ως σιωπηρή διαφωνία, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η ευχή του, αλλά η προφητεία του οσίου Αρσενίου. Ο Αρσένιος προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Προτιμούσε τα άνοστα φαγητά. Δεν έβαζε αλάτι στο φαγητό για να μην πίνει πολύ νερό. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα του και τις αδελφές του να του τα πλένουν. Ο Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με αμεριμνησία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Ο Αρσένιος έβλεπε συχνά τη μητέρα του να κλαίει και να στενοχωριέται για τα αδέρφια του που ήταν στον πόλεμο. Αυτός ήταν η παρηγοριά και το στήριγμά της. Δεν κοίταξε να βολευτεί, να γίνει μοναχός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, διότι είχαν πολλή ανάγκη από την παρουσία του. «Ξενιτεία δεν είναι να βολευτώ εγώ και άλλοι τσιμέντο να γίνουν», θα πει αργότερα ο γέροντας. Πριν φύγει για τον πόλεμο, ήρθε στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και παρακάλεσε την Παναγία. «Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνέψω, μόνο να μην σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός». Τότε έκανε τάμα, ας τον διαφυλάξει Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει 3 χρόνια στο μοναστήρι της, που το έκαψαν οι Γερμανοί, και να βοηθήσει να χτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μείο. Αθήνα, 11 Οκτωβρίου, 2 εβδομάδες μετά την απόβαση του Εθνικού Βρετανικού Στρατού στην Πελοπόννησο. Αμέσως μόλις τα τμήματα των συμμαχικών δυνάμεων πλησίασαν τα προάστη, οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Οι Έλληνες κινηματογραφιστές απαθανάτησαν τα γεγονότα αυτά για τις ειδήσεις. Η απελευθέρωση γιορτάστηκε 3 μέρες από τους Αθηναίους. Μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού έφτασαν στην πρωτεύουσα. Από τα 7 εκατομμύρια Ελλήνων, περίπου οι μισοί υπήρξαν θύματα ελονοσίας και φυματίωσης. Τώρα δεν πάμε να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε για να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδελφή μας και μας ατιμάσουν. Ούτε πάμε για ένα έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για το Χριστό ή για το διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινόσουν ήρωας γιατί δεν χαιρετούσες ένα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετάς το διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρηπαροί θα γίνουν ρηπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή το Χίτλερ ή το Μουσολίνι, αλλά το διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Πληθωρισμός. Μία από τις συνέπειες της κατάρρευσης. Τουλάχιστον το 30% του εθνικού πλούτου κατεστράφει από τους Γερμανούς. Πριν το πόλεμο, ο πληθωρισμός μόλις άγγιζε το 1%.
Οι μαυραγορίτες έχουν όλοι πλουτίσει. Κερδίζουν περισσότερο από τον αέρα. Τώρα ο καπνός προσφέρει το μεγαλύτερο κέρδος. Σήμερα ένα κιλό ψωμί κοστίζει 12 εκατομμύρια δραχμές, ενώ ένα πακέτο τσιγάρα 20. Το έτος 1948, στις 20 Απριλίου, κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στην Κόρινθο. Μετά δε από 2 ημέρες, μετετέθη στο Κέντρο Βασικής Εκπαιδεύσεως Τρυπόλεως και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από τη θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Πάντως, η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλλαξε από την ένοπλη συμμετοχή στον πόλεμο και έτσι, θεία χάριτη, διαφυλάχθηκε από τον αφωνεύσει άνθρωπο. Προημίαζε δε την μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού να στέλνει σήματα στο Θεό, δηλαδή να προσεύχεται. Ο νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος, συστρατιώτης του Γέροντα, διηγείται. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσα και χτύπησα, γιατί είχα ένα βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες. «Ας τον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε». Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι, με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήραν στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέγει ο λουχαγός Βουδούρης. «Εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον εδώ». Ρώτησα, «Τι έγινε, παιδιά?» Γιατί εσύ είσαι από παιδί. Εγώ όμως δεν είμαι από παιδί. Εξηριζόμουν. Και έτσι αγρίψανε και γίνηκανε πιο μεγάλε. Ούτε εγώ είμαι από μικρός μοναχός. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό τον πόλεμο? Ήταν εμφύλιος πόλεμος. Πολεμούσαν Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ποιοι πολεμούσαν? Γιατί? Ήταν το κομμουνιστικό κόμμα, η Ελλάδας, είχε μεγάλη επιρροή. Και οι ξένοι, περισσότερο οι Ιγγλέζοι, δεν ήθελαν αυτό το καθεστώς στην Ελλάδα. Έκαναν πολλούς οπαδούς, και κράτησε πόλεμος από το 1946, μέχρι το 1950 έκλεισε και επικράτησε το καθεστώς που ήθελαν οι Ιγγλέζοι. Σε μια μάχη, διηγήθηκε, είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει: «Να μπω κι εγώ». Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται κι άλλος. Τον άφησε κι αυτόν κι εγώ βγήκα έξω. Σε μια στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος, φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και με είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά. Και ούτε γρατσουνιά δεν άφησε. Το είχε κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα είπα να σκοτωθώ μια φορά εγώ, παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή.
πώς να αντέξω μετά, όταν θα σκέφτομαι ότι μπορούσα να τον σώσω και δεν τον έσωσα. Και ο Θεός φυσικά βοηθά πολύ αυτούς που θυσιάζονται για τους άλλους. Γίνεται μεγάλο ξεκαθάρισμα στον πόλεμο. Εκεί φαίνονται πολλά. Ο καθένας αντιμετωπίζει τα πράγματα ανάλογα με την κατάστασή του. Αν κανείς έχει αγιότητα, μπορεί να τον καθυλώσει τον άλλο. Αν όχι, μπορεί να πει «εγώ δεν σκοτώνω, ας με σκοτώσουν». Ποια είναι τα στρατιώτης. Ποια είναι. Ήταν η έδωση. Α, εδώ στην Γόνιτσα είναι με τα χιόνια. Κι άλλο, πως πήγαινε φαντάζομαι, δεν ήταν στην Γόνιτσα. Πού ήταν πόλεμο σε Γανία. Α, ήταν στρατιώτης. Όχι στην Γόνιτσα. Μου τα χτύπαγε τους κομμουνιστάς. Ήταν στρατιώτης αυτός. Α, είναι ο γέροντας. Ο γέροντας είναι. Ω, ο γέροντας. Είδες πως είναι αυτός. Στην Σπαϊσή. Ξέρα, δεν τον έπιανε, πολεμούσε όρθιος. Παιδιά, να σκοτωθώ εγώ. Ναι. Όχι αυτή η παιδιά, παιδιά. Η δηλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείτο ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 ημέρες και επέζησαν τρεφόμενοι μόνο με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από τη δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμόνταν στις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους κάβοντας με τον κασμά τα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες τα χιόνια και έστελνε σήματα στο αρχηγείο. Μια περίοδο, έλεγε, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και κλησιά πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στο δρόμο που βάδιζα, πέρασε έξω από μια εκκλησία, όπου γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. «Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι», είπα. Διηγήθηκε και το εξής. Κάποτε που είχαμε πάει στο πεδίο βολής στην Τρίπολη, είδα ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διέρχεται σε όλο το πεδίο βολής ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν το έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα, επειδή εκεί γίνονταν οι εκτελέσεις καταδίκων και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι. Γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά δεν θα μπορούσα να σκοτώσω. Σαν είχε. Ναι, ξέχασα να το πω. Mm-hmm. Όταν κατέβηκα στην Αφόρφα, εκεί που έπαιρνα το σήμα, που έδινα το σήμα στο Κρήτη, το πολεμικό, εγώ έγραφα. Αυτός μου είδε τα δάχτυλα και μου λέει, ξέρετε, λέει, είμαστε αδέρφια. Λέω, του κάνω. Γιατί ξέρεις, ένα ψηφίο να αφήσεις, χάνεται το σήμα. Όταν τελείωσε, του λέω, τι είπε, σου λέω, λέει, είμαστε αδέρφια. Λέω, από πού, του λέω.
Έχουμε τα ίδια τα φύλλα. Κοιτάζω κι εγώ και αυτός το ίδιο. Λέω, ναι. Κι εγώ λέει, πριν έρθει σε κατάλαβα πως είσαι καλό παιδί. Λέω, στάσε ώρα, χαρίτω λίγο του λέω. Δεν μπορεί να κάνουμε λίγο ένα θείο. Μετά τον συνέφερα και έρχονται δεν του έλεγα άλλο τίποτα. Δεν του είχα το λίγο σαν. Τίποτα δεν του έλεγα. Λέει, δεν μου λες τίποτε. Τι να σου πω ύστερα από εκείνο το επεισόδιο εδώ με τη μαζί κάτω στην Αθμάκρο, τι να σου πω. Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από τη Φλόρινα αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στο δρόμο της επιστροφής άκουσα τον λοχαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή τη στιγμή αρνούμαι να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία, προσβάλλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου». Ακούγοντας αυτά, προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αυθάδη. Όταν αργότερα μου είπε: «Σε διατάσσω», απάντησα: «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελώ τις διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε: «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσα ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος, επειδή βρίζει το Θεό στον οποίο και οι δύο ορκιστήκαμε. Ενώ αυτό οι παλιότερες στο καθούργημα δηλαδή όσο που μπορούσε να το λέει αλλά δεν ήθελε κανένα. Έτσι λοιπόν από τη διοίκηση τακτική διοίκηση Αγρινίου εγκατέβηκε ο υπασπιστής και του είπε ότι αν ξαναβεβαισθημίσεις, επέλεγες, θα φύγεις από εδώ. Θα σας στείλω μαλλιά πάνω. Και έτσι δεν χρειάζομαι και σε άλλο. Ο Αρσένιος, αφού υπηρέτησε την πατρίδα, στις 21 Μαρτίου του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού από τη Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε το φίλο του κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα γίνει καλόγερος. Πολλούς στερέωσε και στην πατρίδα ήταν πολύ πατριώτες ο Πατρακορίσιος. Την πατρίδα αγαπούσε, γι' αυτό και υπηρέτησε στο στρατό και μετά έγινε μοναχός να υπηρετήσει τον Ουράνιο Βασιλέα. Πρώτα υπηρέτησε τον Επίγειο Βασιλέα και μετά τον Ουράνιο Βασιλέα. Στους συγγενείς του έλεγε ότι θα γίνει μοναχός, αλλά από ευαισθησία προφασιζόταν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, για να μην αισθάνονται άσχημα ότι αυτή είναι η αιτία που καθυστερεί και μένει στον κόσμο. Τακτοποίησε όλα κατά άνθρωπον, χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες. Το Μάρτιο του 1953, ο Αρσένιος ήταν πλέον έτοιμος να πραγματοποιήσει την απονηπιακής ακόμα ηλικίας εκδηλωθήσα μοναχική του κλίση. Ύστερα από θερμή προσευχή, επέλεξε μεταξύ τριών περιπτώσεων να κατευθυνθεί στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι ένας ιδιαίτερος τόπος που βρίσκεται σύμφωνα με την παράδοση υπό την προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άθος βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της Χερσονήσου της Χαλκιδικής που λούζεται από τη Μεσόγειο. Το Όρος του Άθο είναι το υψηλότερο βουνό της Χερσονήσου, το οποίο υψώνεται σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα. Το Άγιον Όρος είναι μια μοναδική στον κόσμο μοναχική δημοκρατία με ιστορία χιλιάδων χρόνων. Εδώ, μέρα νύχτα, γίνεται ακατάπαυστα προσευχή για όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, οποιοδήποτε έρχεται σε αυτή τη γη βρίσκεται υπό την ιδιαίτερη προστασία της Θεοτόκου, η οποία πρεσβεύει υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου. Από τα αρχαία χρόνια, στο Άγιον Όρος εγκαταβιώνουν πνευματικοί γέροντες, άνδρες με ιδιαίτερη δύναμη ψυχής,
οι οποίοι συνδυάζουν την απλότητα και τη βαθιά κατανόηση της επίγειας ζωής. Έχουν φύγει από το πολύβουο και θορυβώδη κόσμο, έχουν επιλέξει το δρόμο της απομόνωσης, της σιωπής και της προσευχής. Πολλοί από αυτούς έχουν λάβει το χάρισμα της προφητείας, της θεραπείας, της διάκρισης του καλού και του κακού. Έχουν γίνει ιδανικοί διδάσκαλοι για εκείνους που προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο σύγχρονο κόσμο, στη ζωή τους, στην καρδιά τους.